Αυτή λοιπόν η κοπελιά κάθεται εδώ, όρθια, με σταυρωμένα χέρια. Κάτι περιμένει, ε. Έτσι καθόμαστε όταν είμαστε σε ένα σημείο και περιμένουμε κάποιον. Περιμένει ποια στιγμή θα έρθει ο ήλιος στα μάτια της. Και οι άλλοι, και αυτός ο κύριος εκεί με το γαργελάκι, αυτές εδώ είναι κοπελιές γιατί μετράνε τις εποχές. Δηλαδή, αρχίζει μια εποχή, τέλειωσε η βάρδια της αυτήνης, τη βγάζουμε. Η εποχή είναι γένος θηλυκού, η εποχή. Είναι κοπελιές, γι' αυτό έχει κοπελιές. Αυτός εκεί πέρα, ο κύριος με το γαργελάκι, είναι ένας παππούς που λέει, είναι γεια σας, έχει πάει σε μια κούπα, πείτε. Επειδή το μόνο σίγουρο ότι θα είχε ήλιο μεσημέρι είναι 21 Ιουνίου. Σε άλλες ημερομηνίες πολλές φορές δεν έχει ήλιο το μεσημέρι. Αυτή τη μέρα είχαν και πρωτοχρονιά. Αυτός λοιπόν ο κύριος εκεί σου λέει σήμερα αλλάζει ο χρόνος, πείτε όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Έχει και ένα άλλο που έχει φορτίσει στην άξο που είναι ο αρπιστής. Αυτός άμα του προσέξει το κεφάλι του κοιτάζει λίγο δεξιά. Ο αρπιστής κοιτάζει λίγο αριστερά. Όλοι κοιτάνε προς το κέντρο εδώ. Εκείνη την ημέρα λοιπόν κάνανε πρωτοχρονιά και γλεντάγανε. Αυτός είναι σε ένα καρεγλάκι. Άμα το βάλεις εδώ και κάτσει, βλέπεις ότι γέρνει προς τα πίσω η πλάτη του και τα πόδια του δεν πατάνε. Αυτά είναι ακριβώς αντίγραφα που τα έχω γράψει από το Μουσείο Κλαδικής Τέχνης, δεν είναι τουριστικά. Δεν μπορείς να κάθεσαι σε ένα καρεγλάκι και να γίνεις προς τα πίσω και να εμπαντάς τα πόδια σου κάτω, πόσο θα κάτσεις, ένα λεπτό, ο κουραστής. Το είχε κάνει έτσι, ψάχνανε τη βάση εδώ, δηλαδή είχε λακκουβίτσες, μπαίνανε τα πόδια μέσα, τα μπροστινά πόδια από το καρεγλάκι και στεκόταν εκεί. Σε ορθή γωνία αυτός εκεί πέρα και πάτε για κανονικά. Και ήταν, μπορείς να το βάλεις και να το βγάλεις, να μην το πεις στην ίδια θέση. Αυτό είναι εδώ.